Ήταν σχέδια προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή Σκιάθου, γίνονται πράξη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη Σκιάθο, η αναστήλωση σπουδαίων μνημείων όπως το Κάστρο, η Ιερά Μονή Κονίστριας και η Ιερά Μονή Παναγίας Κεχριάς, τα οποία έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2021, προκειμένου να ανακτήσουν την παλιά τους έγκλη. Το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του Κάστρου Σκιάθου και των κτηρίων του οικισμού στο εσωτερικό το έχει προϋπολογισμό 2.838.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν στην ανάπλαση του μονοπατιού, πρόσβαση στο κάστρο, σε αποκατάσταση των βάθρων της γέφυρας και σε κατασκευή νέας γέφυρας, στην αποκατάσταση της πύλης, στη στερέωση αποκατάσταση των κτηρίων του οικισμού και σε ανάπλαση ανάδειξη των λιθόστρωτων δρόμων του. Στην Παναγία Εικονίστρια, που σήμερα βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τη στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου και των εικόνων του Καθολικού. Ενώ στην Παναγία Κεχριάς, επίσης με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, προβλέπεται στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου των εικόνων του Δαπέδου και των εμφιαλωμένων πινακίων του Καθολικού της Μονής. Βρισκόμαστε στην κορυφή, βρισκόμαστε στον Τρούλο πάνω, κοντά στον Παντοκράτορα. Είμαστε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικονίστριας. Εδώ γίνεται ένα έργο, συνεργασία της εφορίες αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που χρηματοδοτεί με 500.000 ευρώ το έργο αυτό της στήριξης, αναστήλωσης του Τρούλου και συντήρησης όλων των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής. Είναι ένα μνημείο θρησκευτικό με εμβληματική σημασία για την περιοχή της Σκιάθου και όχι μόνο. Στηρίζουμε τις εκκλησίες μας, τα μοναστήρια μας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μία κινητήριος δύναμης στην εποχή την αναθεωρητική που ζούμε, αλλά και πρέπει να τα παραδώσουμε σε καλύτερη κατάσταση στις επόμενες γενιές που έρχονται.